Καταρχάς, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και χαίρομαι που βρισκόμαστε μια ακόμα φορά, αν και τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά αυτή τη φορά και έχουμε περισσότερα προβλήματα και κοινωνικά και οικονομικά και πάσης φύσεως και κυρίως θέμα. Η καταγωγή μου είναι από τη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Είναι ένα χωριό ημιορεινό, υψόμετρο περίπου όσο τα Ιωάννινα, μέσα στα βουνά. Η θάλασσα, ένα μισάωρο με το αυτοκίνητο από εκεί. Εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί με τους παππούδες, αργότερα και με τους γονείς. Αυτή είναι η καταγωγή μου. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί μεγάλωσα. Χωριάτικη νοοτροπία, άνθρωποι σκληροί, δουλεμένοι, δασεργάτες, γεωργοί, μεταλλορύχοι και μπορώ να πω ότι και εγώ είχα όλες αυτές τις εμπειρίες και με τα ζώα και με τα χωράφια, αλλά κυρίως με τα ξύλα, διότι ορφάνεψα μικρός και έπρεπε να πάω να εργάζομαι σε πολύ σκληρές δουλειές, να φορτώνω μουλάρια, να φορτώνω ξύλα, να κουβαλάω πράγματα, να φορτώνω φορτηγά κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ζήσει όλη αυτή τη σκληραγωγή, ας πούμε, της υπαίθρου που περνούν όλα τα παιδιά αυτών των οικογενειών και είναι ένα περιβάλλον οικείο σε μένα αυτό το της ζωής της υπαίθρου. Είχατε έναν παππού αντάρτη. Είχα έναν παππού αντάρτη από τη μεριά της μητέρας μου. Ο πατέρας της ήταν αντάρτης και πέθανε στο βουνό, σκοτώθηκε στο βουνό μαζί με τη γυναίκα του. Στον Ελλάς. Στον Ελλάς. Τι λέτε τώρα για αυτό που συμβαίνει στη χώρα, πολιτικά? Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα, αν λέγατε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε πλέον μια ειρήνη. Καταλάγιασαν κάπως τα πάθη, δεν έχουν σβήσει εντελώς, αλλά έχουμε μια καταλλαγή, έχουμε μια κατανόηση. Καταλαβαίνουμε ότι έγιναν λάθη από όλες τις πλευρές εκείνη την εποχή και είναι καλό να έχουμε αυτή την κατανόηση, όπως είναι καλό να καταλάβουμε και ότι τώρα στις δυσκολίες χρειαζόμαστε όλοι, δεν περισσεύει κανένας. Και θα πρέπει όλοι να βάλουν τον καλύτερο εαυτό τους και να βοηθήσουν για την κοινή υπόθεση που είναι να επιβιώσουμε, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις η Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους αιώνες, θα έλεγα, να μπορεί να μεγαλουργεί και να δίνει φως στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει αυτό το σκοπό, ότι έχει αυτή την αποστολή και από πνευματικής άποψης. Δηλαδή, είμαι πεπισμένος μέσα μου εσωτερικά και πνευματικά ότι οι Έλληνες έχουν την αποστολή να δίνουν φως στον κόσμο. Να δίνουν τα φώτα τα πνευματικά της Ορθοδοξίας, να δίνουν τα φώτα κάποιων βασικών αξιών και αρχών που είναι εμποτισμένες, θα λέγαμε, και στο σωματικό DNA αλλά και στο πνευματικό DNA του Έλληνα. Δεν μπορεί ο Έλληνας χωρίς ελευθερία. Μπορεί καμιά φορά να φτάνει στην αναρχία, αλλά μέσα υπάρχει πάντα το σπέρμα της ελευθερίας. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε, να μην το πουλήσουμε, να μην το χάσουμε. Είναι τα πρωτοτόκια, ας πούμε. Να μην χάσουμε το γεγονός ότι είμαστε πνευματική δύναμη πολλές χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βουτήξουμε σε αυτόν τον πλούτο, να τον βιώσουμε, να τον ενστερνιστούμε, να τον κάνουμε πράξη στην καθημερινότητα, αλλά να τον δώσουμε και στον κόσμο. Πού ζήσατε μετά, πριν έρθατε στα Γιάννενα, ποια ήταν η πορεία? Σπούδασα κάποια χρόνια μουσική στη Θεσσαλονίκη, στα εφηβικά μου χρόνια. Και μετά έφυγα στη Γερμανία, εκεί συνδέθηκα με την τοπική εκκλησία, αποφάσισα να γίνω μοναχός, ενώ η πρώτη επιλογή ήταν μουσικός, αλλά αποφάσισα να γίνω μουσικός. Πρέπει να πω ότι οι δυο αγάπες μου ήταν αυτές, δηλαδή η εκκλησία, από μικρό παιδάκι, από 3,5 χρονών πήγαινα στο ιερό, πήγαινα στο ψαλτήρι να ψάλω κτλ, να ντυθώ παπαδάκι, αλλά επίσης είχα μια μεγάλη αγάπη και με τη μουσική. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι όταν υπήρχε μουσική στο χωριό, ένας γάμος, ένα πανηγύρι κτλ, ότι εγώ ήμουν πάντα δίπλα στα όργανα, ας πούμε. Ακολούθησα αυτή την κλίση, σπούδασα αρκετά χρόνια μουσική με πολύ καλούς δασκάλους από το Berkeley, από την Αμερική,
με τον Καπηλίδη, τον Θόδωρο, ο οποίος είναι ένας μεγάλος μουσικός και μεγάλος καθηγητής στη Βέρνη, στην Ελβετία. Πέρασα από το σύγχρονο οδείο με σύγχρονη μουσική, σύγχρονη τζαζ κτλ. Και ασχολήθηκα πολλά χρόνια με διάφορα όργανα και με παραδοσιακά όργανα, όμως τελικά κέρδισε η κλίση στην Ιεροσύνη. Οπότε 25 χρονών αποφάσισα ότι θα γίνω μοναχός, έκανα ένα χρόνο δόκιμος, πήγα στην εκκλησιαστική σχολή της Καρβάλης και μετά ακολούθησαν σπουδές στη θεολογία κτλ. Τα Γιάννενα πώς προέκυψαν? Τα Γιάννενα δεν ήταν προγραμματισμένα και δεν υπήρχε καν η συζήτηση αυτή. Μάλιστα πρέπει να πω ότι εγώ είχα μια πολύ στενή φιλία με τον τότε Μητροπολίτη Μακαριστό, σήμερα το Βασίλειο των Ελασσόνων, ο οποίος επιθυμούσε να έρθει στα Γιάννενα, έχει καταγωγή από τα Ιωάννινα. Και η συζήτησή μας ήταν πώς θα βοηθήσουμε όλοι να έρθει ο Βασίλειος με μετάθεση από την Ελασσόνα στα Γιάννενα. Είχε πολύ καλή σχέση με το Πατριαρχείο, όπως και εγώ. Και η συζήτηση ήταν αυτή, όμως δυστυχώς αρρώστησε πολύ βαριά ο Βασίλειος και μάλιστα πέθανε την ίδια εβδομάδα με τον Μακαριστό Θεόκλητο. Και έτσι άρχισε η συζήτηση αυτή. Εγώ ήμουν πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής τότε, ήδη 3 χρόνια. Και θεώρησε ο Αρχιεπίσκοπος ότι θα ήταν καλό να με στείλει εδώ, ενώ η συζήτηση που είχαμε μέχρι τότε ήταν ότι ήθελε να μείνω κοντά του στην Αθήνα. Εκείνος επέλεξε. Γνωρίζετε ότι υπήρχαν και διάφορες συζητήσεις τότε με το Πατριαρχείο κτλ. Εγώ δεν ενεπλάκην καθόλου σε αυτή την ιστορία. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω ευλογία και από τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και από τον ίδιο τον Πατριάρχη πριν από τις εκλογές. Πήρα την ευχή τους. Από τον Αρχιεπίσκοπο έτσι και αλλιώς ήταν και εντολή ότι θα είμαι υποψήφιος. Και έτσι έγιναν εκλογές και προέκυψαν τα Ιωάννινα. Δεν υπήρχε κανένας προηγούμενος προγραμματισμός. Νιώθετε τώρα λίγο γιαννιώτης? Πόσο καιρό είστε εδώ? Είμαι 6 χρόνια 6 και 3 μήνες ήδη. Νιώθετε πλέον λίγο γιαννιώτης? Νιώθετε γιαννιώτης? Κοιτάξτε, νιώθω ότι είμαι ένα κομμάτι αυτού του τόπου, αυτής της ζωής. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να πω ότι νιώθω γιαννιώτης. Ίσως να ήταν και υποκριτικό να πω κάτι τέτοιο, αλλά μπορώ να πω όμως ότι νιώθω στο σπίτι μου. Μπορώ να πω ότι νιώθω ενταγμένος στη ζωή και στο κλίμα αυτού του χώρου, αυτού του τόπου. Μπορώ να πω ότι ζω εδώ με πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι έχω αναπτύξει πολλές προσωπικές σχέσεις και ενδοεκκλησιαστικά και εξωεκκλησιαστικά. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους νιώθω πολύ οικεία. Μπορώ να πω επίσης ότι έδωσα όλο μου το είναι αυτά τα 6 χρόνια, δηλαδή δεν λυπήθηκα τον εαυτό μου. Μπορώ να πω ότι έζησα πάρα πολύ σκληρά, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά και δοξάζω και το Θεό, διότι όλος αυτός ο κόπος είχε κάποιο αποτέλεσμα. Τι ελαττώματα έχουμε εδώ στα Γιάννενα, οι Γιαννιώτες, τι ελαττώματα έχουμε, τα διακρίνει κανείς πιο εύκολα? Κοιτάξτε, δεν θα μιλούσα για ελαττώματα, θα μιλούσα για ιδιώματα. Ένα ιδίωμα, ας πούμε, είναι ότι είναι αρκετά κλειστοί οι άνθρωποι. Έτσι. Και ειδικά όταν είναι κάποιος ξένος, δηλαδή από άλλο τόπο, ίσως είναι λίγο περισσότερο κλειστοί. Έτσι. Αυτό όμως είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο εγώ το γνώριζα από τη Γερμανία, διότι ήμουν 15 χρόνια ιερέας εκεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το 1/4 του ποιμνίου, ήταν υπηρώτες και γιαννιώτες. Είχα πολλούς στενούς συνεργάτες από τα Ιωάννινα, από την Ήπειρο. Διατηρώ όλες αυτές τις σχέσεις. Κάθε καλοκαίρι γίνεται πανηγύρι εδώ. Έρχονται οι άνθρωποι και με επισκέπτονται, με βλέπουν κτλ. Εγώ πηγαίνω πολλές φορές στη Γερμανία, όπως γνωρίζετε. Διατηρώ αυτή τη σχέση και νομίζω ότι ήρθα σε έναν τόπο που ήμουνα τουλάχιστον ψυχολογικά προετοιμασμένος για το πώς είναι οι άνθρωποι, για το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι κτλ. Επίσης, εγώ νιώθω ότι οι άνθρωποι εδώ με δέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Δεν αντιμετώπισα σοβαρά προβλήματα, δεν αντιμετώπισα κάποιες επιθέσεις από ανθρώπους που να μην αντέχονται κτλ. Δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχα στα Ιωάννινα. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι στα περισσότερα μέρη οι άνθρωποι με δέχτηκαν με αγάπη, με χαρά, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά κτλ. Ε,
έχετε διαβάσει για το Ισλάμ. Κοιτάξτε, έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Ισλάμ, γιατί έκανα θρησκεολογία στο Φράιμπουργκ και στην Τιβίγκη. Και έχω ασχοληθεί και ιδιαίτερα με τις μυστικές σχολές τους, με το σουφισμό κτλ. Από επιστημονική άποψη, εννοείται. Τι λέτε για το Ισλάμ, λέω ότι θρησκεία. Είναι μια θρησκεία η οποία συνδυάζει πολλά πράγματα. Είναι μια πολιτική θρησκεία, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία και ως έκφραση αλλά και ως ιστορία έχουν να κάνουν με την πολιτική και με γεωστρατηγικά πράγματα. Όμως, από την άλλη μεριά, έχει και κινήματα μέσα το Ισλάμ, τα οποία είναι ειρηνικά, τα οποία είναι κινήματα προσευχής, κινήματα προσπάθειας για πνευματικότητα, για φιλοσοφία κτλ. Υπάρχουν στην ιστορία του Ισλάμ και λαμπρές σελίδες από ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ποιήση, με τις τέχνες, με την ελληνική φιλοσοφία. Να μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη έμαθε τους Έλληνες φιλοσόφους της αρχαιότητας μέσα από το Ισλάμ. Μέσα από ανθρώπους που διέσωσαν τα έργα και τα μετέφεραν στη Δύση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην κρίνουμε συλλήβδιν το Ισλάμ, ως επιθετική θρησκεία δηλαδή και πολεμοχαρίστους τους Μωαμεθανούς, αλλά να βλέπουμε ποιοι είναι έτσι και ποιοι είναι διαφορετικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξελίσσεται σύγκρουση πολιτισμών, σύγκρουση θρησκειών. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, σε μια εποχή δύσκολη που έχουν πολύ μεγάλο ρόλο πλέον τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, όπως λέγαμε. Θα λέγαμε ότι είμαστε σε μια φάση όπως το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πάρα πολλές ομοιότητες και σε ό,τι αφορά το μοίρασμα του κόσμου, το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των σφαιρών επιρροής κτλ. Τώρα έχουμε πιο πολλούς παίκτες. Δηλαδή έχει μπει στα πράγματα η Κίνα πολύ δυναμικά. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας θεσμός παγκόσμιος. Έχουμε πράγματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για μια μεγαλύτερη διαίρεση, θα λέγαμε, ας πούμε, των δυνάμεων και των συμφερόντων. Παρότι ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπως λέμε, βλέπουμε πλέον μια διαλυτική τάση στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή φαίνεται αυτό περισσότερο και με τις αρχηγικές τάσεις που παρουσιάζει η Τουρκία στον τόπο και με τη διαίρεση που υπάρχει στον Ισλαμικό κόσμο και στον Αραβικό κόσμο, αλλά βεβαίως και με το ότι δεν υπάρχουν εκείνες οι ηγετικές προσωπικότητες που θα επιβάλλουν κάποια μέτρα που θα ενισχύουν, ας πούμε, την ενότητα, θα ενισχύουν, αν θέλετε, ακόμα και την προσαρμογή σε ένα κλίμα σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα τα οποία παίζουν μόνα τους και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που βλέπουμε με τη Γερμανία, ας πούμε, επειδή έχει αυτή την πολιτική των όπλων, των συμφερόντων, της οικονομίας, ότι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Ερντογάν, με την Τουρκία και βεβαίως το καταλαβαίνουμε, όσο είναι η ελληνική οικονομία, είναι το παρεδώσε της Τουρκίας με τη Γερμανία, αλλά απ' την άλλη όμως θα περιμέναμε, ειδικά στην Ευρώπη, να υπάρχει μεγαλύτερη ενότητα και μεγαλύτερη συμπαράσταση και στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως περισσότερος αγώνας να υπερισχύσει το κοινό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι κοινό και σεβαστό από όλους. Τώρα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ νομίζω ότι είναι και αυτό διηρημένο πλέον. Περισσότερο ίσως από ποτέ. Βέβαια γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πάντα διαφορετικές γραμμές στο Ισλάμ και ότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους αυτές οι γραμμές. Σήμερα όμως αυτό είναι εμφανέστατο με τους Σιίτες και τους Σουνίτες. Και βεβαίως αυτή η διαίρεση δεν είναι πλέον μόνο θρησκευτική, είναι και πολιτική και οικονομική. Ο καθένας διαλέγει τις σφαίρες επιρροής, πολλές φορές μπερδεύονται αυτά τα πράγματα, γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο καμιά φορά να καταλάβουμε, βλέπουμε σε μία υπόθεση είναι δύο δυνάμεις μαζί και στην άλλη υπόθεση είναι αντίπαλοι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο φοβάμαι ότι κάθε μέρα οδηγείται σε πιο οξυμένες καταστάσεις και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε προβλήματα. Πώς βλέπετε τους μουσουλμάνους μετανάστες? Κοιτάξτε,
τους βλέπω με συμπάθεια καταρχήν, όπως βλέπω κάθε άνθρωπο, και σκέπτομαι σε πόσο άθλιες συνθήκες πρέπει να ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί για να σηκωθούν να φύγουν, να περάσουν όλη αυτή την περιπέτεια, για να βρεθούν εδώ να ζουν σε αντίσκηνα και καταβλισμούς κτλ. Απ' την άλλη μεριά όμως είμαι και πολύ σκεπτικός και θα πρέπει να είμαστε όλοι νομίζω σκεπτικοί, διότι δεν είναι καθόλου απίθανο μέσα σε αυτό το κύμα των μεταναστών να παρισέφθησαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλα σχέδια ή κινούνται από άλλα σκεπτικά και από άλλες δυνάμεις. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος είναι και στην Ελλάδα σήμερα, ότι πριν από ένα μήνα εφέστησε την προσοχή των κυβερνητικών για τζιχαντιστές οι οποίοι ενδεχομένως να ήρθαν ή πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα. Και το είπε ο πρόεδρος μιας Ισλαμικής χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όπως είδαμε και τα περασμένα χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και τελευταία στη Γαλλία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν προβλήματα. Εσείς έχετε υπάρξει μετανάστης. Έχω υπάρξει πολλά χρόνια μετανάστης. Στα μισά ακριβώς της ζωής μου ήμουνα μετανάστης, 27 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε και τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων. Καταλαβαίνω τα συναισθήματα, καταλαβαίνω την ανάγκη τους, αν και η δική μας περίπτωση ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή δεν είχαμε πόλεμο όταν έφυγαν οι μετανάστες από εδώ ή όταν έφυγα εγώ να πάω στη Γερμανία. Πήγαν για οικονομικούς λόγους, πήγαν να εργαστούν, πήγαν μετά από νόμιμες διαδικασίες οι περισσότεροι κτλ. Αυτή είναι μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη κατάσταση και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για εμάς. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή, έτσι ώστε και σε αυτούς να δώσουμε την ευκαιρία να ζήσουν αξιοπρεπώς, αλλά και να διαφυλάξουμε και κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τον πολιτισμό μας, τη ζωή μας, την ειρήνη, την κοινωνική γαλήνη κτλ. Δύσκολη περίοδος με τον κορονοϊό τώρα, Σεβασμιότατε. Καταρχάς, τι λέτε σε όσους λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός? Λέω ότι είναι βέβαιο ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πώς προέκυψε ο κορονοϊός. Αλλά ότι υπάρχει είναι μια βεβαιότητα, επιστημονικά τεκμηριωμένη, μέσα πλέον στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στις δομές μας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 40 πολύ γνωστοί μου άνθρωποι ασθενούν από κορονοϊό. Πολλοί με πολύ σοβαρά συμπτώματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να σκεφτούμε σοφά, νυφάλια, να δούμε ότι είναι άλλο πράγμα γιατί υπάρχει αυτό και άλλο πράγμα πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και στην προσωπική μας ζωή και στην κοινωνική μας συναναστροφή. Στις εκκλησίες τηρούνται, εφαρμόζονται τα μέτρα, εδώ. Κοιτάξτε, ως επί το πλείστον εφαρμόζονται. Εγώ είχα μία-δύο περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, που κάποιοι πήγαν να κάνουν κάποια αταξία. Φυσικά ήμουν πάρα πολύ αυστηρός μαζί τους, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα εμείς να διαφυλάξουμε τα μέτρα, για να δώσουμε και το καλό παράδειγμα και το μήνυμα στους άλλους. Δυστυχώς, υπήρξαν ένας-δύο ιερείς οι οποίοι σκέφτηκαν διαφορετικά, αλλά και αυτοί όμως προσαρμόστηκαν και βοήθησαν έτσι ώστε τελικά να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Υπάρχουν και κάποιοι πιστοί οι οποίοι έρχονται και λένε δεν υπάρχει κορονοϊός, να σας φιλήσουμε τα χέρια, να κάνουμε. Λέω κοιτάξτε, τώρα θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και εγώ πρέπει να διαφυλάξω εσάς και εσείς πρέπει να διαφυλάξετε εμένα, αλλά και όλοι μας θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτούς οι οποίοι είναι ασθενέστεροι, αυτοί οι οποίοι πάσχουν από κάποιες ασθένειες, γνωρίζουμε ότι είναι πιο ευάλωτοι και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη και να τους προστατεύσουμε και να δώσουμε το μήνυμα στους άλλους ότι πρέπει να τους προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι όλοι πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να προστατεύσουμε αυτούς και αλλήλους με τρόπο έτσι ώστε αυτό να μεταδίδεται όσο το δυνατόν λιγότερο. Δυστυχώς δεν έγινε στην πράξη, όμως τώρα θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να φυλαχτούμε και να διαφυλάξουμε και τους άλλους. Σεβασμιότατε, καταλαβαίνω ότι η επόμενη ερώτησή μου αφορά ένα ζήτημα δόγματος. Θα το ρωτήσω έμεσα λοιπόν, δεν θα το ρωτήσω άμεσα. Ναι. Όποιος χριστιανός, λένε κάποιοι ιεράρχες, σαν και εσάς, περιμένει να περάσει η πανδημία για να μεταλάβει ο ίδιος ή και τα παιδιά του, δεν είναι λιγότερο χριστιανός από τους υπόλοιπους. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι, συμφωνώ και λέω ότι θα πρέπει όλοι μας να το δούμε αυτό το πράγμα και σε μια μιας μορφής κανόνα, ας πούμε. Δηλαδή ότι
επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία και να στερηθούμε λίγο και τα μυστήρια και τον εκκλησιασμό και τα λοιπά, ίσως για να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συνέρθουμε λίγο, να πάψουμε να είμαστε επιφανειακοί, να δούμε λίγο περισσότερο την ουσία, να προετοιμαστούμε πνευματικά καλύτερα, διότι εδώ δεν τίθεται μόνο το ερώτημα αν κοινωνούμε, τίθεται και το ερώτημα κοινωνούμε σωστά. Είμαστε σωστά πνευματικά προετοιμασμένοι, ζούμε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου, τηρούμε αυτά τα οποία πρέπει να τηρήσουμε, έχουμε τη σωστή πνευματική προετοιμασία για να πάμε στο Άγιο Ποτήριο, να πάμε στη Θεία Ευχαριστία. Νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ και σε αυτά τα θέματα, όπως και σε πολλά άλλα, και πνευματικά άλλα, και θέματα ευθύνης που αφορούν τη σχέση μας με την κοινωνία, με τα πρόσωπα και τα πράγματα. Οπότε ας κάνουμε μετάνοια, ας κάνουμε υπακοή, ας ταπεινωθούμε, ας κάνουμε λίγη ενδοσκόπηση, ας μείνουμε περισσότερο στο σπίτι, στο ταμείο μας, ας μπούμε μέσα στη ψυχή μας να δούμε με μια αυτοεξέταση τι δεν κάνουμε καλά τελικά. Γιατί νομίζω ότι το ότι έχουμε τον κορονοϊό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Έχει να κάνει γενικότερα με την ασυδοσία μας, έχει να κάνει γενικότερα με την απροσεξία μας, έχει να κάνει γενικότερα με τη μη πνευματικότητά μας και θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια εξέταση και να έρθουμε εις εαυτόν, δηλαδή να έρθουμε στα συγκαλά μας, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, και να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε περισσότερη ευθύνη σε ό,τι αφορά το κοινό, δηλαδή αυτό το οποίο μας αφορά όλους, την κοινή μας ζωή. Όταν υπάρξει το εμβόλιο, ασφαλές και αποτελεσματικό, θα εμβολιαστείτε? Θα προσπαθήσω να είμαι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν, γιατί πρέπει να δώσουμε αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους και νομίζω ότι πέρα από τα αμιγώς πνευματικά και στα πρακτικά υπάρχει λόγος να δίνουμε το καλό παράδειγμα, εμείς οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι πνευματικοί. Να δίνουμε δηλαδή ένα μήνυμα στον κόσμο ότι κοιτάξτε, έχουμε ευθύνη για το τι γίνεται και στην καθημερινότητα, για το τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε ευθύνη για το πώς θα προφυλάξουμε τους ανθρώπους μας. Έχουμε ευθύνη για το πώς οι άνθρωποι θα παραμείνουν υγιείς για να μπορούν να πάνε και στην Εκκλησία, για να μπορούμε να τελέσουμε και τα μυστήρια κτλ. Στο γεροκομείο, πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση? Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν κάποιοι? Κοιτάξτε, στο γεροκομείο περάσαμε λαχτάρα. Περάσαμε ένα μήνα πολύ δύσκολο, με πολλή αγωνία. Το ελέγξατε όμως. Ξενύχτη κτλ. Υπήρχαν μερικά δεδομένα. Ένα δεδομένο ήταν ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές. Δεύτερο δεδομένο ήταν ότι τα μέτρα τηρούνταν με απόλυτη αυστηρότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτό βρήκε τον τρόπο και τρύπωσε εκεί μέσα από έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν έφταιγε ο ίδιος. Είχε κάνει τεστ, βρέθηκε αρνητικός και πήγε στην εργασία του, αλλά μετά από τρεις μέρες εμφάνισε συμπτώματα. Τι θα πει αυτό? Αυτό είναι και ένα μήνυμα, ένα μάθημα για όλους μας, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, διότι αυτός ο ιός έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες είναι παράδοξες, είναι παράξενες. Δηλαδή, μπορεί να το έχω και να μην ανιχνεύεται καν με τα τεστ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα μας ευλόγησε και μας βοήθησε ο Θεός να μην έχουμε θύματα. Αυτό ήταν μια ευλογία. Ήδη έχουν επιστρέψει αρκετοί στο γεροκομείο. Χτες είχαμε 11, σήμερα περιμένουμε άλλους 3-4 κτλ. Και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν όλοι οι παππούδες, να τους περιποιηθούμε και πάλι και να βρεθούν σε ένα χώρο τον οποίο τον αγαπούν οι ίδιοι και ήθελαν και οι ίδιοι να επιστρέψουν. Δηλαδή είχαν και αυτή η αγωνία όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά και για να γυρίσουν πίσω σε αυτό που είναι πλέον ο φυσικός τους χώρος, είναι το περιβάλλον. Και η έλεγχη είναι διαρκής εκεί? Η έλεγχη είναι διαρκής. Ευτυχώς πλέον έχουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάποια βοήθεια από την περιφέρεια, διότι ξοδέψαμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τα τεστ και ξοδεύουμε ακόμα. Σε αυτό το θέμα δεν είχαμε πολύ μεγάλη συμπαράσταση από το κράτος και από τον ΕΟΔΗ. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή και μέρημνα για αυτά τα ιδρύματα. 2-3 φορές κάναμε να πάρουμε αποτελέσματα 3 μέρες και όταν πήραμε αποτελέσματα υπήρχαν 3 κρούσματα την κάθε φορά. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για 3 μέρες να βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κορονοϊό μέσα σε αυτή τη δομή. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, όπως είπα και στον κύριο Χαρδαλιά και στον κύριο Περιφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μπορούμε να το πιάσουμε αμέσως. Για να το πιάσουμε αμέσως, εμείς κάνουμε συνεχώς τα rapid test και πλέον μας βοηθά και πολύ η περιφέρεια και ευχαριστούμε και τον κύριο Περιφερειάρχη
έτσι ώστε να σηκώσει και η περιφέρεια λίγο από αυτό το βάρος το οποίο σηκώναμε μόνοι μας μέχρι τώρα, για να γίνουν αυτά τα τεστ, να γίνονται αυτά τα τεστ και κάθε 3-4 μέρες έχουμε συνεχή ενδελεχέστε το έλεγχο. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας για κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και στη χώρα και εδώ τοπικά. Τι λέτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Λέω ότι είναι ένας άνθρωπος με όραμα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλά, ήρθε καλά προετοιμασμένος, ότι έδειξε καλά δείγματα γραφής μέχρι σήμερα σε πολλούς τομείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ατέλειες ή πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Βέβαια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι το έπεσαν όλα τα κακά. Δηλαδή, πολύ άσχημη συγκυρία και με τον κορονοϊό και με τα ελληνοτουρκικά κτλ. Όμως, φαίνεται να το πάει καλά μέχρι σήμερα και με μερικές διορθώσεις νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα. Πάντως, φαίνεται ότι ο άνθρωπος προσέχει, ότι ασχολείται με όλα τα θέματα, ότι ενημερώνεται και θα μπορούσα να καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία ότι όσες φορές χρειάστηκε κάποια επικοινωνία ή κάποιο ζήτημα, ότι βρέθηκε ο τρόπος και επελήφθηκε ο ίδιος προσωπικά να λυθεί το ζήτημα. Τι άποψη έχετε για τον Αλέξη Τσίπρα? Ένας δυναμικός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ο οποίος άφησε ένα στίγμα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Νομίζω ότι για κάποιον λόγο ίσως να έπρεπε να γίνει έτσι όπως έγινε, δηλαδή να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των μνημονίων κτλ. Διότι για σκεφτείτε να ήταν ανάποδα τα πράγματα και να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους δρόμους να φωνάζουν, να έχουμε απεργίες, να έχουμε διχασμό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή ήταν μια αναγκαιότητα θα λέγαμε, η οποία τελικά βοήθησε να βγούμε από το τέλμα. Με λίγες απώλειες, με λιγότερη κοινωνική αναταραχή και περισσότερα μέσα εφόσον δεν υπήρχε αυτή η κοινωνική αναστάτωση και εφόσον υπήρχε ένα κονσένσους, ας πούμε, υπήρχε ένας τρόπος όλοι να συμφωνούν έτσι ώστε να πάρθουν κάποια μέτρα και να προχωρήσουμε. Για την Νίκη Κεραμέως, τι λέτε? Η προσωπική μου εμπειρία είναι πολύ μικρή, την έχω δει μόνο 2 φορές. Όμως μπορώ να πω ότι ασχολήθηκε με τα θέματα τα οποία της έθεσα. Ένα ήταν το θέμα της Βελάσσου, όπου όπως ξέρετε από φέτος λειτουργούν ήδη 3 τμήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα στη Βελά. Ανταποκρίθηκε και αυτή και οι συνεργάτες της. Και μπορώ να καταθέσω την άποψη του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος μου είπε ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και ότι ευτυχώς επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να έχουμε μια αποδοτική συνεργασία. Νίκος Φίλης, ο προηγούμενος υπουργός. Είχαμε αρκετά στενή σχέση, η οποία δεν ήταν πάντα ανέφελη. Είχα ένα παράπονο με τον Νίκο το Φίλη, ότι ενώ ήταν πολύ καταδεκτικός, ενώ μπορούσε να συζητήσει κάποιος πολύ αναλυτικά για κάποια ζητήματα κτλ., στο τέλος δεν υπήρχε αποτέλεσμα, γιατί είχε μία αστάθεια, δηλαδή μπορεί να συμφωνούσαμε σήμερα κάτι και αύριο να έκανε κάτι άλλο. Κατά τα άλλα όμως ήταν καταδεκτικός άνθρωπος, είχαμε και έχουμε επικοινωνία και έχω την εντύπωση ότι έκανε και αυτός την προσπάθειά του. Εδώ τώρα, Αλέξανδρος Καχρημάνης, τι λέτε? Κοιτάξτε, έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση από τότε που ήρθα μέχρι και σήμερα. Έχουμε μια αδιάλειπτη συνεργασία με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ευλογία για τον τόπο. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ, είναι εργασιομανής. Πρέπει να δουλεύει περισσότερο από κάθε άλλον, τουλάχιστον τα δεδομένα που έχω εγώ. Πολύ αποτελεσματικός, πολύ άμεσος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ως άνθρωπος και αυτός μπορεί να μην κάνει σφάλματα ή να μην προσέξει κάτι, αλλά πάντως η εντύπωση που έχω για τον άνθρωπο είναι ότι είναι ευλογία για τον τόπο. Μωυσής Ελισάφ, σεβασμιότατε. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, με τον οποίο επίσης έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ευτυχώς, γιατί συνέχισε η καλή παράδοση που είχαμε και με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Μπέγκα, τον οποίο επίσης είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Με τον κύριο Ελισάφ έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία.
Έχουμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή συνεργασία και μου κάνει εντύπωση ότι πάντοτε είναι ανοιχτός, πάντοτε με το χαμόγελο, πάντα με πολύ αγάπη, πολύ θετικός. Σεβασμιότατα, έχετε ελεύθερο χρόνο. Και τι κάνετε όταν έχετε ελεύθερο χρόνο? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τώρα την εποχή του κορονοϊού έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά το ελεύθερο το βάζω πάντα μέσα σε εισαγωγικά, ναι, γιατί είμαι και εγώ εργασιομανής. Θα έλεγα ότι απελευθερώθηκε χρόνος γιατί δεν έχουμε τόσες μετακινήσεις στα χωριά όσο είχαμε μέχρι το Μάρτιο. Γνωρίζετε ότι κάθε μέρα το προηγούμενο διάστημα πηγαίναμε σε χωριά και κάναμε και μια λειτουργία και δύο εσπερινούς κάθε ημέρα. Ναι. Τώρα κάνουμε μια λειτουργία και έναν εσπερινό μέσα στην πόλη, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω καταστάσεις στα χωριά που θα συγχρονίζονται οι παππούδες, γιατί πιο πολύ είναι παππούδες στα χωριά. Και να δημιουργηθεί έστω και μια περίσταση που κάποιος θα κολλήσει κάτι και θα έχουμε πρόβλημα. Το κάνω λοιπόν για να διαφυλάξω τους ανθρώπους, αλλά αυτό όμως μας γλίτωσε από κάποιες διαδρομές που είναι ώρες, ήταν ώρες κάθε ημέρα. Αυτές λοιπόν τις ώρες τις κάναμε δουλειά για να γίνουν δύο αίθουσες, μία στο χώρο της ανακύκλωσης, μία στην πλατεία του Αγίου Παϊσίου, να φτιάξουμε τον Άγιο Παϊσίο. Τώρα είναι έτοιμη και μια άλλη εκκλησία, όχι τόσο μεγάλη, είναι 80 τετραγωνικά, να παρεκκλήσω το οποίο θα μπει στο χώρο της ανακύκλωσης για να συνδέσουμε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον με την πνευματική ζωή. Κάναμε πάρα πολλές δουλειές στη Βελά, είναι έτοιμο το τυροκομείο. Ποιο είναι το όραμά σας εκεί, σεβασμιότατε, τι θέλετε να κάνετε στη Βελά? Ποια είναι η προοπτική, θέλω μια γεωπολιτική σχολή? Θέλω να δημιουργήσω ένα μοντέλο όπου πρώτον θα ζωντανέψει ο χώρος, διότι εκεί ήταν ρηπόνας. Δεύτερον, θα έχει επισκεψιμότητα, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να πάει να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Τρίτον, ο τόπος να είναι παραγωγικός, δηλαδή όλα αυτά τα χωράφια τα οποία είχαν γίνει ζούγκλα ή δεν έφερναν κανένα εισόδημα στο μοναστήρι, να είναι ενεργά και να δημιουργούν έναν κύκλο εργασιών. Και το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, θέλω να συνδέσω την παραγωγική διαδικασία με την διδασκαλία, με την εκμάθηση, έτσι ώστε να πάνε παιδιά εκεί, νέα παιδιά, να μάθουν τον πρωτογενή τομέα σωστά, να μάθουν κάποια μοντέλα παραγωγής, έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν στον τόπο, να εργαστούν φιλότιμα, αλλά με γνώση όμως, έτσι ώστε να ζωντανέψει η Ήπεθρος όσο είναι δυνατόν να ζωντανέψει, ή τουλάχιστον να μην φτωχύνει ακόμα περισσότερο. Σκέφτεστε μια γεωπονική σχολή? Σκέφτομαι μια γεωργική σχολή. Γνωρίζετε ότι ήρθαν πολλές φορές εδώ Γερμανοί. Εμείς με κάποιους ανθρώπους νέους έχουμε πάει κάποιες φορές στη Γερμανία. Υπάρχουν σχέδια, έχω κάνει πάρα πολλή εργασία, υπάρχουν τα business plan, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, ακόμα και μεταφράσεις αναλυτικών προγραμμάτων για τις σχολές αυτές, για τους διάφορους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής. Όλα αυτά τα έχω καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας, τα έχουν υπόψη τους, συνεργαζόμαστε, μιλούμε. Τώρα, αρχίσαμε με τα τρία αυτά τμήματα με σκοπό του χρόνου να λειτουργήσει ένα θεματικό ΙΕΚ εκεί, έτσι ώστε να είναι όλα αυτά τα γεωργικά επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα να είναι μαζεμένα εκεί. Απελευθερώθηκαν οι χώροι που ήταν τα θερμοκήπια, οπότε θα βάλουμε και τους τομείς της φυτικής παραγωγής, των αρωματικών φυτών κτλ. Να εμπλουτιστεί και αυτός ο τομέας, θα κάνουμε και κάποιες συνεργασίες. Και βεβαίως, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ο τόπος να μην είναι έρημος, να μην είναι παρατημένος. Αυτή η ακαταστασία, αυτός ο ερυπώνας είναι κάτι το οποίο εμένα με πληγώνει πάρα πολύ και νομίζω ότι η Εκκλησία θα πρέπει να είναι ο πρώτος φορέας, η πρώτη δομή η οποία θα πρέπει να φροντίζει ακόμα και για την περιουσία της και θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα πράγματα να γεννούν κάτι. Τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με κατηγορούν. Λένε ο Μάξιμος είναι businessman, ο Μάξιμος κάνει business, ο Μάξιμος έκλεψε τα χωράφια του μοναστηριού κτλ. Όχι μόνο δεν έκλεψε τα χωράφια του μοναστηριού, όχι μόνο δεν πήρα δάνεια, αλλά εκεί έγιναν δουλειές για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και για εκατομμύρια που είναι όλα δωρεές από φίλους, από επιχειρηματίες, από ανθρώπους από το εξωτερικό, από ανθρώπους από το εσωτερικό. Δεν πειράξαμε ούτε ένα λεπτό από το μοναστήριο, το οποίο άλλωστε χρέη είχε, δεν είχε τίποτα. Ίσα-ίσα που πήραμε τα χωράφια, τα εξασφαλίσαμε, τα δηλώσαμε, τα σώσαμε και τα βάλαμε να δουλεύουν και να εργάζονται εκεί και οι άνθρωποι να τρώνε μεροκάματο. Για να πούμε και ότι εκεί έχουν δουλέψει εκατοντάδες άνθρωποι, ότι γίνονται συνέχεια έργα και σήμερα αν πάει κάποιος εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έργα.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει έναν κύκλο εργασιών, σημαίνει μεροκάματα για τους ανθρώπους, σημαίνει ότι έχει ζωή ο τόπος, σημαίνει ότι δεν αργεί τίποτα. Και όχι μόνο δεν πήραμε δάνεια, όχι μόνο δεν πειράξαμε χρήματα, αλλά φτιάξαμε και μια πολύ σημαντική περιουσία για το μοναστήρι, η οποία θα είναι πάντοτε του μοναστηριού. Διαβάζετε, Σεβασμιότατε, έχετε διαβάσει Νίτσε? Έχω διαβάσει Νίτσε, ναι. Έχω διαβάσει Νίτσε. Μου άρεσε η φιλοσοφία και θα έλεγα ότι στα νεανικά μου χρόνια διάβαζα περισσότερο γιατί είχα περισσότερο χρόνο, αλλά θα έλεγα, θα χαρακτήριζε τον εαυτό μου βιβλιοφάγο. Έχω μια καλή βιβλιοθήκη, η οποία έχει πάνω από 7.000 βιβλία. Μου αρέσει. Αγαπημένα βιβλία, βιβλία που διαβάζετε, ξαναδιαβάζετε ή που κοιτάξτε, υπάρχουν αγαπημένα βιβλία, αλλά αυτό το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα να διαβάζω είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ένας θησαυρός, ένας πλούτος ανεξάντλητος, βαθύτητα σοφίας, βαθύτητα εμπειρίας, πνευματικής, εμπειρίας κοινωνικής, εμπειρίας σχέσεων και θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα οι Έλληνες να βουτήξουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γνώσης. Τεράστιος πλούτος, ανεξάντλητος πλούτος, σοφίες, εμπειρίες 2.000 χρόνων. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω αυτό το πράγμα. Μερικοί λένε η Εκκλησία δεν είναι τίποτα, τι θες στην Εκκλησία κτλ. Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι. Ακόμα και να μην πιστεύουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν ένας χώρος, ένας πνευματικός χώρος λειτουργεί 2.000 χρόνια, έχει συσσωρευμένη τεράστια εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία δεν την κλωτσάμε, δεν την πετάμε. Είναι ένας θησαυρός τεράστιος από τον οποίο μπορούμε να μάθουμε, μπορούμε να πάρουμε, μπορούμε να ζητήσουμε, να αναζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και απαντήσεις για θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μας και την ποιότητα της ζωής και των σχέσεών μας. Δεν τα πετάμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Τα σεβόμαστε, τα αγαπούμε, τα ψάχνουμε έτσι ώστε να βρίσκουμε βοήθεια, να βρίσκουμε στηρίγματα, να βρίσκουμε απαντήσεις που είναι πολύ σημαντικές, επαναλαμβάνω, για την ποιότητα της ζωής και την ποιότητα των σχέσεών μας. Σεβασμιότατε, η πίστη σας έχει κλονιστεί ποτέ πιο νέος ή? Κοιτάξτε, εγώ πέρασα χρόνια πολύ κοντά στην Εκκλησία, όπως σας είπα, από 3,5 ετών στο Ιερό, στο Ψαλτήρι κτλ. Παρ' όλα αυτά στην εφηβεία έφτασε να είμαι σχεδόν άθεος. Αμφισβητούσα τα πάντα, ίσως να φταίει και ότι είναι πολύ δυναμική η φύση μου, δηλαδή είμαι ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος που δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου, όπως λέμε. Δηλαδή θέλω πάντοτε να κάνω κάτι, να ψάχνω, να ανοιχνεύω, να έχω πρόκληση στη ζωή μου και να ανταποκρίνομαι σε αυτή την πρόκληση. Όμως, αυτή η ανησυχία και αυτή η έρευνα με βοήθησε να γίνω πιο πιστός. Γι' αυτό αφενός μεν δεν κατακρίνω και δεν κατηγορώ αυτούς που αμφισβητούν, αφετέρου χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ερευνούν και ψάχνουν. Όταν κάποιος ψάχνει με όλη την καρδιά του, είναι βέβαιο ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Χριστό προσωπικά. Και αυτό έγινε σε μένα. Θα έλεγα ότι τον προκαλούσα τον Χριστό να μου δώσει την ευκαιρία να τον γνωρίσω και δεν άφησε αμάρτυρη την παρουσία του, ίσα-ίσα που μου έδωσε πολλές ευκαιρίες, έτσι ώστε μετά ολόψυχα να πω ότι τώρα σου δίνομαι ολόκληρος, ψυχή και σώμα. Ασχοληθήκατε νέος με τη μουσική, έτσι. Τι μουσική παίζετε, τώρα τι μουσική ακούτε, πέρα από τη βυζαντινή μουσική που είναι πλούτος πραγματικός? Κοιτάξτε, ασχολήθηκα με τη μουσική από μικρό παιδί. Σας είπα ότι πήγα στο σύγχρονο δίο, ότι είχα πολύ σπουδαίους, θα έλεγα, μουσικούς δασκάλους, καθηγητές. Ασχολήθηκα περισσότερο με τη σύγχρονη μουσική, θα έλεγα με την αυτοσχεδιαστική τζάζ, ας πούμε, τη fusion μουσική κτλ. Ασχολήθηκα με όργανα σε πολύ υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα με την ηλεκτρική κιθάρα. Όμως, ταυτόχρονα είχα πάντοτε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την παράδοση. Επειδή μου άρεσε να ζω με τους παππούδες στο χωριό κτλ, τους πλησίαζα, μιλούσα μαζί τους, γνώρισα τους μουσικούς, έπαιξα μαζί τους. Και αυτό μου έδωσε και την ευκαιρία να ψάξω να βρω και δασκάλους στα παραδοσιακά όργανα. Παίξατε επαγγελματικά? Έπαιξα επαγγελματικά και σε συναυλίες. Όμως, περισσότερο θα έλεγα ότι
Εγώ ήμουνα μελετητής της μουσικής και άνθρωπος της μελέτης. Δηλαδή αφιέρωσα πολλά χρόνια, πάρα πολλές ώρες μελέτης στη μουσική και στα μουσικά όργανα. Πάρα πολλά χρόνια μελέτης. Θα έλεγα ότι στα νεανικά μου χρόνια έζησα σχεδόν ασκητικά μελετώντας μουσική. Μάλιστα. Τώρα ακούτε μουσική πέρα από τη Βυζαντινή μουσική? Ακούω μουσική σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ακούω πολύ καλούς παραδοσιακούς μουσικούς. Έχω φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι με ενημερώνουν και με καθηγητές σε πανεπιστήμια κτλ. Όπως ο Νίκος ο Ανδρίκος στο πανεπιστήμιο το δικό μας στην Άρτα, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια, αλλά και με άλλους καθηγητές. Και βεβαίως ακούω εκκλησιαστική μουσική οπωσδήποτε, ψαλμωδίες, μου αρέσει πάρα πολύ, παρότι δεν σπούδασα εκκλησιαστική μουσική, αλλά ακούω όμως και πολύ σύγχρονη μουσική. Τζαζ. Ακούω, ναι. Ροκ. Πολύ ευχαρίστως. Ροκ δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, να πω την αλήθεια. Έχω ακούσει blues, έχω ακούσει όμως fusion μουσική, δηλαδή έχει στοιχεία ροκ μέσα, αλλά είναι αυτοσχεδιαστική μουσική. Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας? Είπατε πριν ότι είστε δυναμικός χαρακτήρας. Αν μου περιγράφετε τον εαυτό σας, πώς θα τον περιγράφατε? Ένας ανήσυχος άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να προσεύχεται, να λειτουργεί, αλλά επίσης και πάρα πολύ αυτή την χάρη και τη δύναμη που παίρνει από τη λειτουργία και την προσευχή να την κάνει πράξη, να την κάνει έργο, να την κάνει πράγματα τα οποία έχουν κάποιο νόημα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και της κοινωνίας. Μόνο το ερώτημα αν κοινωνούμε, και το ερώτημα κοινωνούμε σωστά. Είμαστε σωστά πνευματικά προετοιμασμένοι, ζούμε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου, τηρούμε αυτά τα οποία πρέπει να τηρήσουμε, έχουμε τη σωστή πνευματική προετοιμασία για να πάμε στο Άγιο Ποτήριο, να πάμε στη Θεία Ευχαριστία. Νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ και σε αυτά τα θέματα, όπως και σε πολλά άλλα, και πνευματικά αλλά και θέματα ευθύνης που αφορούν τη σχέση μας με την κοινωνία, με τα πρόσωπα και τα πράγματα. Οπότε ας κάνουμε μετάνοια, ας κάνουμε υπακοή, ας ταπεινωθούμε, ας κάνουμε λίγη ενδοσκόπηση, ας μείνουμε περισσότερο στο σπίτι, στο ταμείο μας, ας μπούμε μέσα στη ψυχή μας να δούμε με μια αυτοεξέταση τι δεν κάνουμε καλά τελικά. Γιατί νομίζω ότι το ότι έχουμε τον κορονοϊό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Έχει να κάνει γενικότερα με την ασυδοσία μας, έχει να κάνει γενικότερα με την απροσεξία μας, έχει να κάνει γενικότερα με τη μη πνευματικότητά μας και θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια εξέταση και να έρθουμε εις εαυτόν, δηλαδή να έρθουμε στα συγκαλά μας, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, και να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε περισσότερη ευθύνη σε ό,τι αφορά το κοινόν, δηλαδή αυτό το οποίο μας αφορά όλους, την κοινή μας ζωή. Το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα να διαβάζω είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ένας θησαυρός, ένας πλούτος ανεξάντλητος, βαθύτητα σοφίας, βαθύτητα εμπειρίας πνευματικής, εμπειρίας κοινωνικής, εμπειρίας σχέσεων και θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα οι Έλληνες να βουτήξουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γνώσης. Τεράστιος πλούτος, ανεξάντλητος πλούτος, σοφίας, εμπειρίας 2.000 χρόνων και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω αυτό το πράγμα. Μερικοί λένε η Εκκλησία δεν είναι τίποτα, τι θες στην Εκκλησία κτλ. Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι. Ακόμα και να μην πιστεύουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν ένας χώρος, ένας πνευματικός χώρος λειτουργεί 2.000 χρόνια, έχει συσσωρευμένη τεράστια εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία δεν την κλωτσάμε, δεν την πετάμε. Είναι ένας θησαυρός τεράστιος από τον οποίο μπορούμε να μάθουμε, μπορούμε να πάρουμε, μπορούμε να ζητήσουμε
να αναζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και απαντήσεις για θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μας και την ποιότητα της ζωής και των σχέσεών μας.